αυτή την τοποθέτηση ότι το κορίτσι είναι διπλά δεμένο στον τρόπο που θα εκφράσει σεξουαλικά τον εαυτό του. Πρώτον, γιατί από τη μια έχει το ειδιπόδιο σύπλεγμα, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε, στη σχέση με τον πατέρα. Δηλαδή, ο πατέρας θεωρεί την κόρη ως το αθώο, αγνό πλάσμα της ζωής του, που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συμβαίνει έξω από τη σχέση αυτή. Το λέω πολύ απαλά, αλλά επειδή πιθανόν ο πατέρας ζει μια δύσκολη ζωή, θέλει να ξέρει ότι ένα πλάσμα παραμένει αθώο και ξεκάθαρο, που δεν έχει μολυνθεί από τις ανθρώπινες σχέσεις. Ότι το σεξ είναι μόνιμο, είναι μίασμα. Όχι μόνο το σεξ, πέρα από αυτό, αλλά όχι, όχι, δεν το σωστά το πιέσατε, αλλά με την έννοια ότι θα υπάρχουν άνδρες ή άνθρωποι οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν το παιδί αυτό, το κορίτσι, χωρίς συναισθήματα. Δηλαδή χωρίς να έχουν, να θέλουν κάτι το ουσιαστικό μέσα σε αυτή τη σχέση. Πιθανόν να βλέπει και ο ίδιος τον εαυτό του πριν από μερικά χρόνια, μέχρι να παντρευτεί τη μαμά, οτιδήποτε, πώς συμπεριφερόταν στις και εδώ δεν σκέφτεται ότι η κοπέλα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον άλλο χωρίς συναισθήματα. Όχι. Νομίζουν ότι πάντα ο άντρας υποφελείται στο σεξ και η κοπέλα είναι η κακομοίρα, ας πούμε, που μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν. Πρέπει να το αποδείξουν τους άντρες για το σεξ. Λιάννα, αυτό πρέπει να το αποδείξει. Και απ' την άλλη, αυτή είναι από την πλευρά του πατέρα, αλλά απ' την άλλη, όπως το είπατε και πριν, έχουμε τη μητέρα η οποία μεταξύ 40 και 45 είναι πολύ ανταγωνιστική γυναίκα. Δηλαδή δεν είναι η μαμά η οποία έχει αποτραβηχτεί από το θηλυκό μέσα της, απέναντίας παρατηρείται, εδώ θέλω βοήθεια, ότι οι γυναίκες μετά τα 40-42 βρίσκονται σε μία σεξουαλική έξαρση, αρχίζουν και έχουν ανησυχίες πολύ περισσότερες από αυτές που πιθανόν είχαν γύρω στα 30. Θα ήθελα βοήθεια εδώ, δεν ξέρω, έχω παρατηρήσει. Θα συμφωνήσω μαζί σας και θα πω το εξής, ότι πράγματι στις μέρες μας η επιστήμη λέει στις γυναίκες, ελάτε να σας βοηθήσουμε να μην γεράσετε, να μην μπείτε στα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Μην ξεχνάμε ότι η γυναίκα ζει πια 85 χρόνια, 88 νομίζω κατά μέσο όρο στην Ελλάδα. Άρα η γυναίκα είναι νέα στα 40, στα 45 και η γυναίκα διεκδικεί το σεξ σήμερα περισσότερο από άλλες γενιές, περισσότερο από άλλες δεκαετίες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει η κυρία Πεπελάση, ότι βγαίνει τελικά μια ανταγωνιστική πολύ σχέση και αν σκεφτούμε και οι οικογένειες που έχει χωρίσει ο πατέρας με τη μητέρα, που έχει χωρίσει ο πατέρας και η μητέρα, εκεί πέρα το πώς θα προχωρήσει η κοπέλα στη σεξουαλική της ζωή και τη συναισθηματική είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και εκεί πέρα η βοήθεια της μητέρας δεν ξέρω αν είναι υπαρκτή ή αν είναι απλά αμφισβητούμενη. Να, ελπίζω να μην σας έχει περάσει το τραγούδι μια σαντάρα, ίσως και λίγο σ' άρεσε.